Η ψυχή εκπνέει τον ήχο, εισραίοντας αγάπη και δύναμη μέσα από τα τρία σώματα, μέσα στον κόσμο της καθημερινότητάς μας. Και άρα, μέσα στον κόσμο των ανθρώπων. Κάθε μονομερής υπερδιέγερση πρέπει να αποφεύγεται και οριστικά να αποβάλλεται. Το πετυχαίνουμε μέσα από το χειρισμό, μερισμό της ενέργειας. Αυτό είναι το κλειδί της ορθής αγάπης. Χειρισμός, μερισμός. Οι αντισταθμιστικές τάσεις επιλέγονται από εμάς συνειδητά, γιατί συνειδητά εκγυμνάζουμε τον εαυτό μας. Εκγυμναζόμαστε στη θεωρητική κατανόηση των αντισταθμίσεων. Τι σημαίνουν, τι περιλαμβάνουν, ποιες είναι οι όψεις τους. Εκγυμναζόμαστε και στην πρακτική τους εφαρμογή, καθώς αυτοβούλως καλλιεργούμε ιδιότητες, παρατηρώντας τις παγίδες και αποφεύγοντάς τες. Το ζώδιο του ζυγού βρίσκεται στο θεμελιώδη ενεργειακό σταυρό. Ταυτόχρονα είναι στο μέσον του μεταβλητού σταυρού. Προσφέρει τη δυνατότητα του συνεχού ζυγίσματος. Ζυγίζει τις πολικότητες και αποφασίζει. Επάρκεια ισορροπίας, αρμονία των αντιθέτων. Βάλτε λίγο ακόμη και περάστε. Πού περάστε? Στην κατεύθυνση που το πλεώνασμα δείχνει. Δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Πού συμβαίνει αυτό το ζύγι? Στη γη. Γι' αυτό και ο πλανήτης Γη είναι η ιερή σχολή όπου ο ήλιος κατορθώνει να πετύχει δια του πλανητικού μας λόγου αντισταθμιστικές ιδιότητες. Το πετυχαίνει εγείροντας τη θέληση, εξαλείφοντας το κάρμα του προηγούμενου ηλιακού συστήματος, πετυχαίνοντας αστρική σταθερότητα και σταδιακή υπέρβαση του αστρικού. Έτσι, πετυχαίνει συνήχιση με τον ίδιο το λόγο και κινείται μαζί του αριστερόστροφα, δεξιόστροφα. Η διαδικασία αυτή σε όλες τις φάσεις πετυχαίνεται με διέγερση, παλμικά. Που άλλοτε επιταχύνει,
και άλλοτε επιβραδύνει. Συμβαίνει, λέμε, μέσω εκπόρευσης, μέσω κραδασμικής επίδρασης. Αυτό είναι αγάπη. Και αυτό οδηγεί σε δοκιμασίες.